Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στη τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία έχει πάρει γεωπολιτικές διαστάσεις πλέον και θα μάθουμε αμέσως το γιατί με τη βοήθεια του Κώστα και Τσιετζή. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πράγματι, έχουμε εξελίξεις στο θέμα της Εθνικής Ασφαλιστικής, της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Εθνική Τράπεζα. Βλέπουμε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και έχουν μπει μέσα και πολιτικοί παράγοντες σε αυτή την ιστορία. Όπως αποκάλυψε χθες το πρακτορείο Vision Reuters, υπήρξε παρέμβαση από τον Υπουργό Εμπορίου, τον ΗΠΑ, τον γνώριμο επενδυτή Wilbur Ross, ο οποίος σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο ζήτησε, τάχθηκε υπέρ της προσφοράς που έχει κάνει η κοινοπραξία ελληνοαμερικάνικων και ολλανδικών συμφερόντων για την Εθνική Ασφαλιστική. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι οι τέσσερις προσφορές έχουν κατατεθεί. Δύο είναι αυτές οι οποίες θεωρούνται από κύκλους της επιχείρησης ως οι πιο δυνατές. Είναι του κινέζικου όμιλου Φωσούν και της κοινοπραξίας John Calamos, της Calamos Investments και της Exin Group, της Ολλανδικής Exin Group, η οποία έχει ήδη παρουσία στην Ελλάδα. Συνεργάζεται με την Κανελόπουλο Σαββαμαντιάβη στην ING Ελλάς. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι η επιστολή του Ρος, την οποία δεν σας κρύβω ότι επιχειρηματικοί παράγοντες τη χαρακτηρίζουν πρωτοφανή. Έρχεται λίγες μέρες μετά από το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα, όπου βέβαια μέσα στο πλαίσιο των γενικότερων συζητήσεων για επενδύσεις στην χώρα μας, υπήρξε και η Εθνική Ασφαλιστική, τέφηκε και το θέμα της Εθνικής Ασφαλιστικής. Φαίνεται λοιπόν πως υπό μία έννοια έχουν μία συνοαμερικάνικη σύγκρουση, μέσα εισαγωγικά πάντα, για την Εθνική Ασφαλιστική. Και φαίνεται πως θα προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο γύρο, όπου θα κληθούν τουλάχιστον οι δύο υποψήφιοι μνηστήρες να καταθέσουν βελτιωτικές προσφορές.